Εγκρίθηκε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής και δράσεων Δήμου Κομοτηνής έτους 2017 κατά τις συνεδρίες του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου για το 2016. Είναι μια σειρά από δράσεις, όπως είπα, διαφόρων ειδών, όπως παραδείγματος χάρη προγραμματίζουμε την δημιουργία νέων θεματικών φυλαδίων τουριστικού περιεχομένου που αναδεικνύουν τις ομορφιές και τα αξιοθέατα και τα σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής μας. Ετοιμάζουμε έναν τουριστικό οδηγό, ένα έντυπο, πολυσέλιδο που αποτυπώνει τα χαρακτηριστικά εκείνα σημεία της πόλης της Κομοτηνής. Παράλληλα προγραμματίζουμε τη δημιουργία ενός τουριστικού χάρτη. Πρόκειται για ένα δισέλιδο, συγγνώμη, για ένα έντυπο το οποίο θα είναι σε pocket size, σε μέγεθος τσέπης δηλαδή, και θα μπορεί ο επισκέπτης να το προμηθεύεται από το ξενοδοχείο στο οποίο διαμένει, από άλλα σημεία κεντρικά. Θα αποτυπώνει τα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης Κομοτηνής πάνω σε έναν χάρτη της πόλης και νομίζω ότι θα είναι επιβοηθητικός, γιατί θα μπορεί ο επισκέπτης να κομίζει πληροφορίες, διαδρομές ενδιαφέρουσες που θα μπορεί να κάνει μέσα στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο. Προγραμματίζουμε παράλληλα τη δημιουργία ενός θεματικού φυλαδίου για την προσβασιμότητα και τον τουρισμό των ατόμων με κινητικά προβλήματα, γιατί ξέρετε ότι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, η Κομοτηνή έχει κάνει σπουδαία βήματα στην κατεύθυνση της προσβασιμότητας μέσα από τις δράσεις του Δήμου αλλά και κυρίως του Συλλόγου Περπατώ, τις οποίες θα αναδείξουμε, διότι οι δράσεις τους σχετίζονται και με αθλητικές δραστηριότητες. Αυτές όλες θα προσπαθήσουμε να τις αποτυπώσουμε σε ένα θεματικό φυλάδιο, προκειμένου να υπάρχει μια στοχευμένη ανάδειξη της περιοχής μας και σε αυτό τον τομέα των ατόμων με κινητικά προβλήματα που ενδιαφέρονται να επισκεφθούν την περιοχή μας. Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει και πολλές άλλες δράσεις, καταχωρήσεις σε έντυπα για την προβολή της περιοχής μας, τη δημιουργία διαφημιστικών σποτ τα οποία θα παίξουν σε μέσα μαζικής επικοινωνίας τόσο της Ελλάδος όσο και των γειτονικών χωρών, κυρίως της Βουλγαρίας. Περιλαμβάνει φυσικά δράσεις που σχετίζονται με την οργάνωση της παραλιακής ζώνης, οι οποίες υπήρχαν και πέρυσι αλλά θα επαναληφθούν και φέτος, όπως είναι η τοποθέτηση χημικών τουαλετών, ο καθαρισμός των ακτών, δηλαδή ενέργειες που γίνονται από το Δήμο Κομοτηνής κάθε χρόνο. Περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός δράσεων δικτύωσης, δηλαδή ενός ταξιδιού που οργανώνουμε να γίνει στην Κομοτηνή από φορείς του τουρισμού και δημοσιογράφους άλλων περιοχών, κυρίως της Βουλγαρίας αλλά και της Ρουμανίας, που προγραμματίζουμε να επισκεφτούν την περιοχή μας στο πλαίσιο ενός farm trip, όπως ονομάζεται, προκειμένου να δούνε τις ομορφιές της και στη συνέχεια να την προβάλλουν μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης στα οποία δραστηριοποιούνται. Πολλές νομίζω ότι είναι οι δράσεις για το 2017. Προσπαθούμε να προβάλλουμε το Δήμο Κομοτηνής, να αναδείξουμε τα σημεία εκείνα που έχουν ενδιαφέρον, έτσι ώστε να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα. Ο προϋπολογισμός είναι ρεαλιστικός, δεν είναι νομίζω αυξημένος, αν λάβει κανείς φυσικά υπόψη του ότι το μεγαλύτερο μέρος των δράσεων που έχουν κοστολογηθεί και συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις 112.000 ευρώ στις οποίες ανέρχεται το συνολικό ποσό, αφορούν, όπως σας είπα, σε δράσεις καθαρισμού, σε δράσεις τέτοιες που ούτως ή άλλως γίνονται και βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου Κομοτηνής. Απλώς συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμά μας, γιατί πρέπει να κατηγοριοποιηθούν στις ενέργειες εκείνες που αφορούν και στην τουριστική δραστηριότητα, στις δράσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό.